Αυτό είναι η μεγαλύτερη προκλητική διάταξη που εμφανίζεται. Αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε μερικές δεκάδες δις ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Και κέρδος, όπως λέτε, για αυτούς που θα πάρουν βεβαίως, την τράπεζα, τους ιδιώτες. Πάμε στα πιο λαϊκά θέματα, φάρμακα. Δεύτερο θέμα. Θα σας πω. Σε αλλαγές στην αγορά. Δεύτερο θέμα. Έχουμε μία ενότητα θεμάτων όπου έχουμε αλλαγές υπέρ των εισαγωγών και σε βάρος της εγχώριας παραγωγής. Ποιο θέμα αναφέρεστε? Βέβαια. Αναφέρομαι στο γάλα, όπου φεύγει το βασικό αίτημα του ΩΣΑ. Μισό, επειδή σε αυτό μπορεί να έχετε ένα δίκιο, αλλά υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει: ναι, ρε παιδιά, αλλά εμείς παράγουμε το μισό. Έτσι κι αλλιώς από τις ανάγκες που έχει η χώρα. Δηλαδή, και χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, αύριο το πρωί δεν πρόκειται να παράγουμε το διπλάσιο. Μπορούμε να παράξουμε το διπλάσιο. Άλλο αυτό. Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού. Μισό. Για να ακούσω. Γιατί εμποδίζει ή διευκολύνει? Όχι. Εμείς παράγουμε 60% από την ποσόστοση που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή κατά 40%. Εισάγουμε 40% το γάλα, το οποίο το κάνουμε γιαούρτι ή άλλο μακράς διάρκειας ή οτιδήποτε. Το 60% που παράγουμε εδώ γίνεται φρέσκο γάλα. Μάλιστα. Το αίτημα του ΩΣΑ ήταν ένα. Να φύγει η λέξη φρέσκο. Να φύγει η λέξη φρέσκο από το γάλα. Και να γίνει το γάλα 3, 5, 10, 100 ημερών για να μπορεί ο εισαγωγέας να φέρει γάλα φτηνότερο, το οποίο δεν θα διαφοροποιείται παρά μόνο με τον αριθμό των ημερών. Όχι, θα γράφει και ελληνικό. Μισό. Εκ των πραγμάτων όμως, μισό λεπτό, να καταλάβω κάτι. Εκ των πραγμάτων όμως αυτό δεν ισχύει και τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γάλα των 3-5 ημερών δεν προλαβαίνει να το φέρει ο άλλος, είτε γράφει πάνω φρέσκο είτε γράφει 5 ημερών, ο άλλος δεν προλαβαίνει να το φέρει για να μου το πουλήσει ως 5 ημερών. Θα μου το φέρει και θα μου το πουλήσει όπως πωλείται τώρα. Ναι. Όπως είναι 11 ημερών. Γι' αυτό το αίτημά του ήταν να φύγει λέξη φρέσκο. Mm-hmm. Διότι το εγχώριο γάλα θα φτάνει στο σούπερ μάρκετ με τη σήμανση 5 ημερών και το εισαγόμενο θα είναι 7, 9 ή 11 ημερών. Κράτη παστερίωση. Επομένως, τι αλλάζει αυτό βασικά? Θα σας πω γιατί αλλάζει. Ναι. Διότι πρώτον θα πρέπει να με διαβεβαιώσετε ότι δεν θα γίνεται ελληνοποίηση του εισαγόμενου. Αυτό δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει κανείς. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε. Γιατί τώρα σας διαβεβαιώνει κανείς? Βεβαίως. Ποιο σας διαβεβαιώνει? Εντάξει, τώρα... από την ελληνική σημαία που βλέπεις πάνω και λες ελληνικό είναι, δεν με γελάει κανείς. Μπορεί όμως να σε γελάσει. Υπάρχει, με συγχωρείτε. Έτσι δεν είναι, και πριν μπορούσε να ελληνοποιήσει. Όχι. Πρόσμιξη. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί των 5 ημερών. Τον 7 τον τσιμακράς, εντάξει, άλλο τσιμακράς δεν μιλάμε. Δεύτερον, λοιπόν, άρα φεύγει, γίνεται το αίτημα του ΩΣΑ, έρεται όρος φρέσκο, ακριβώς για να μπορεί να έρθει το... Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Στο ίδιο πνεύμα είναι και όλες οι ρυθμίσεις για το τσιμέντο, για το πετρέλαιο και για δεκάδες άλλες που σου επιτρέπει να πηγαίνεις να ψωνίζεις από διπλανή χωρικός άτομο. Να φέρνεις το τσιμέντο σου. Χύμα. Και μια σειρά από... Για τα φάρμακα και τα φαρμακεία. Λοιπόν, φαρμακείο τώρα. Δεν μπορώ να ξεφύγω με την ιδέα του μοντέλου που υπονοήσατε. Διότι είναι σύγκρουση δύο μοντέλων. Έχεις ένα μοντέλο το οποίο είναι η μικρή ατομική επιχείρηση, η οποία έχει κάποια τεράστια πλεονεκτήματα για την κοινωνία, γιατί είναι αποκεντρωμένο το δίκτυο, έχει 12.000 φαρμακεία προσβάσιμα συνοικιακά από όλο τον κόσμο. Και το μοντέλο το οποίο προτείνει η κυβέρνηση, βεβαίως. Πώς δεν θα γίνει, αφού θα κλείσουν. Κύριε Σταθάκη, έτσι λέγατε και για τα μαγαζιά. Όχι, θα κλείσουν. Σας διαβεβαιώ ότι θα κλείσουν. Δεν έκλεισαν. Η αγορά λειτουργεί. Λειτουργεί με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ελεύθερης οικονομίας και έχει κερδίσει ο καταναλωτής. Γιατί το λέτε αυτό? Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μεταφέροντας ένα μοντέλο στην ιδέα του σούπερ μάρκετ, το 95-95% των τροφίμων τα ψωνίζεται από το σούπερ μάρκετ, υποθέτω. Το ίδιο θα συμβεί και με τα φαρμακεία. Θα διαλυθεί ένας κλάδος, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε η μοναδική χώρα, είναι ψέμα ότι είμαστε... Γιατί εγώ θα πάω στο φαρμακείο στο σούπερ μάρκετ αν έχει καλή τιμή. Αν δεν έχει, γιατί να πάω? Πάμε στις τιμές. Όπως και τώρα δεν πάω στο μανάβι της γειτονιάς γιατί το σούπερ μάρκετ έχει καλύτερη τιμή. Έχετε δίκιο. Πάμε στις τιμές. Με μια διαφορά. Στις τιμές το φάρμακο, συγγνώμη που το λέω, ορίζεται από την κυβέρνηση. Η τιμή των φαρμάκων και το περιθώριο κέρδους. Στα φάρμακα λοιπόν το περιθώριο κέρδους είναι κρατική παρέμβαση. Αν το θεωρείτε υψηλό, να το μειώσετε. Αλλά δεν θα διαλύσουμε τον κλάδο με την κοινωνική διάσταση που έχει, επειδή θέλουμε
να εισάγουμε την ιδέα του σούπερ μάρκετ στα φαρμακεία και να διαλύσουμε ένα ολόκληρο κλάδο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μοναδική χώρα. Και στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται. Στο παρόν νομοσχέδιο καμία και συνεχίζω τα ατοπήματα, αν μου δώσετε χρόνο. Θα συνεχίσω παόριστο. Για τι ασφαλιστικέ εισφορέ καταργούνται. Υπάρχουν ασφαλιστικοί φορεί ιδιωτικού τομέα. Αφήστε αυτού που. Ιδιωτικού τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συμφωνήσει οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στη ρύθμιση του επικουρικού του ταμείου με μια εισφορά. Καταργείται. Και το καταργεί. Καταργείται. Όλες οι ασφαλιστικά υπερτρίτων που λέγεται καταργούνται στο σύνολό τους χωρίς να προβλέπεται καμία διάταξη το πώς θα αντικατασταθούν αυτοί οι πόροι. Είτε από τους εργοδότες, είτε από τους εργαζόμενους, είτε από οποιονδήποτε άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Η επόμενη ενότητα είναι η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Σε όσους αυτούς τους τομείς αγγίζει το παρόν νομοσχέδιο. Υπάρχουν και άλλες ενότητες, αλλά μην μονοπολίσουμε. Να μην τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην τα ασφαλίσουμε.